Βρισκόμαστε στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας. Έχουμε μαζί μας τον Πέτρο τον Παπαδόπουλο, έναν άνθρωπο συνυφασμένο με τα αθλητικά δρόμενα της πόλης, που αποφάσισε να κατέβει από το στίβο εδώ, στον πολιτικό στίβο, στο Δήμο Καλαμάτας, ως υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος, με την παράταξη του Βασίλη Κοσμόπουλου. Θέλουμε να μας πεις, Πέτρο, πώς το αποφάσισες καταρχήν αυτό. Νομίζω ότι είναι καιρός πια να φύγουμε από ένα τέλμα, ειδικά στο αθλητικό κομμάτι της πόλης, και να προχωρήσουμε σε νέα πράγματα, σε νέες ιδέες, να βάλουμε λίγη φαντασία, να αναπτύξουμε λίγο τον αθλητισμό στα χωριά που είναι ανύπαρκτος. Όλα αυτά μου δώσανε το κίνητρο ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Κάπως πρέπει να κάποιοι άνθρωποι να δραστηριοποιηθούν και να δώσουν μια νέα πνοή στα αθλητικά πράγματα της πόλης μας. Το γεγονός ότι σε αυτές τις εκλογές έχουμε ένα ρεκόρ υποψηφίων, σχεδόν 700 υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι, πρέπει να μας προβληματίζει, είναι θετικό ή έχει και έναν αρνητισμό, δηλαδή ότι ξαφνικά βρέθηκαν τόσοι πολλοί υποψήφοι? Πού πιστεύεις ότι μπορεί να οφείλεται αυτό? Οφείλεται στην απλή αναλογική? Τι είναι ακριβώς αυτό που έχει ξεκλειδώσει τόσες πολλές υποψηφιότητες? Εγώ θέλω να φύγω από το γεγονός ότι οι φίλοι, γνωστοί, συγγενείς όλοι κατεβαίνουν στις εκλογές και θα ήθελα να εστιάσω σε δύο πράγματα. Το ένα είναι οι ιδέες που έχει ο καθένας μας, δηλαδή να αναμετρηθούμε σε ένα επίπεδο ιδεών και προτάσεων. Και το δεύτερο, επειδή όλοι δηλώνουν εραστές της τοπικής αυτοδιοίκησης, θεωρώ ότι ο έρωτας έχει ανιδιοτέλεια μέσα και καλό όλους τους συνυποψηφίους, εάν έχουν έμισες θέσεις, εδώ και τώρα, να δεσμευτούν ότι δεν θα πάρουν χρήματα. Τα χρήματά τους θα πηγαίνουν στο ειδικό σχολείο, για παράδειγμα. Μόνο τότε θα μπορέσουν να με πείσουν ότι δεν είναι αυτό που λέει ο λαός, ότι πάμε να πάρουμε το 1000 και το 1500. Εσύ έχεις δηλώσει ότι αν εκλεγείς θα είσαι αμυστή. Ναι, φυσικά. Ο έρωτας για την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως λένε όλοι, δεν έχει ανταπόκριση, δεν πας να πάρεις χρήματα, δόξα τω Θεώ. Όλοι δηλώνουν ότι έχουν τη δουλειά τους, ότι είναι επιτυχημένοι στο χώρο τους. Το δέχομαι, υπάρχουν άξιοι συνυποψήφοι. Δεν είναι απαραίτητο να πάρουμε και χρήματα, ας τα διαθέσουμε σε έναν ιερό σκοπό. Γιατί επέλεξες τον Βασίλη Κοσμόπουλο και την ομάδα του, το συνδυασμό του Καλαμάτα μπροστά? Γιατί νομίζω ότι είναι ένα κράμα ανθρώπων που έχουν δείξει μέσα από το περασμά τους από το Δημοτικό Συμβούλιο ότι έχουν την πείρα και τη γνώση, και νέων ανθρώπων που έχουν την όρεξη και τη διάθεση. Άρα μπορούμε να κάνουμε ένα πολύ ωραίο συνδυασμό ατόμων. Πίσω από τους συνδυασμούς που κατεβαίνουν στις εκλογές υπάρχουν άνθρωποι. Αυτό είναι το μεγάλο τους όπλο. Οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι με τις ιδέες και με πράγματα που είναι υλοποιήσιμα. Είσαι ένας άνθρωπος του αθλητισμού, βρισκόμαστε σε έναν αθλητικό ιστορικό χώρο της Καλαμάτας. Πού πιστεύεις ότι η πόλη πάσχει? Εγώ δεν είναι γνωστό ότι υπάρχει εγκατάλειψη των αθλητικών υποδομών, αλλά επειδή ξέρω ότι η κατάσταση είναι δύσκολη και δεν υπάρχουν χρήματα, παρόλο που ακούω δεξιά και αριστερά να πετάγονται εκατομμύρια, εγώ θα στραφώ σε πράγματα που δεν έχουν έξοδο. Για παράδειγμα, ένα αθλητικό λεωφορείο που μπορούμε από Δευτέρα ως Παρασκευή, με 905 εργαζόμενους έχει ο Δήμος Καλαμάτας, θα μπορούσε για ένα τρίωρο να φέρνει παιδιά και καλά παιδιά από τα χωριά από τις κοινότητες της Καλαμάτας και να αθλούνται είτε στο στάδιο, είτε στο κολυμβητήριο, είτε σε άλλα αθλήματα. Εκτός από το διάβασμα τα παιδιά σήμερα, το επόμενο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι ο αθλητισμός. Άρα δεν μένω στο κομμάτι υποδομές πόλη, μιλάμε για τις άθλιες υποδομές που υπάρχουν, αλλά και στο κομμάτι της φαντασίας, να βάλουμε νέα πράγματα. Πάνω σε αυτό έχουμε ένα χτυπητό παράδειγμα, η Μαρία Ισκούλικα, η οποία ξεκίνησε τον Οκτώβριο από τα Αρφαρά και με δύο προπονήσεις που κάνει τη βδομάδα με το 9 θέσιο που τη φέρουμε σαν σύλλογος, η κοπέλα έπιασε τα όρια για τους πανελλήνιους αγώνες στα 100 μέτρα. Δηλαδή, επομένως λες ότι έναν ανάλογο εξοπλισμό αν διαθέσει ο Δήμος Καλαμάτας μπορεί να μεταφέρει πολλά παιδιά από τα χωριά, πολλά ταλέντα, να έχουν τη δυνατότητα να έρχονται στην πόλη και να αθλούνται. Βεβαίως, υπάρχουν και λεωφορεία μετακίνησης προσωπικού και 905 εργαζόμενοι. Δηλαδή, υπάρχουν και τα μέσα και οι άνθρωποι. Αλλά τόσα ταλέντα που υπάρχουν στις κοινότητες γύρω δεν έχουν τη δυνατότητα να έρθουν. Ενώ θέλουν να έρθουν στις όποιες υποδομές έχει Καλαμάτα, δεν έχουν τη δυνατότητα. Ένα αθλητικό λεωφορείο, λοιπόν, αν το θεσμοθετήσουμε, είναι κάτι που δεν έχει έξοδο, δεν έχει κόστος. Δεν λέμε για τα εκατομμύρια που ακούμε δεξιά και αριστερά, κλειστά κολυμβητήρια, 8 διαδρόμους εδώ κτλ. Σήμερα πάντως βγήκε η είδηση για την ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου της Καλαμάτας. Ναι, και αυτό είναι θετικό, αλλά εγώ τόσα χρόνια που είμαι εδώ, συνέχεια ακούω, αλλά δεν βλέπω.
Είσαι επιφυλακτικός. Είμαι επιφυλακτικός και αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι είμαι λάτρης νέων πραγμάτων. Από μικρός ακούω δύο πράγματα, τα παπαφλέσια και το meeting της ρυθμικής. Εγώ μιλάω για νέα πράγματα. Εγώ μιλάω για παράδειγμα, για πελοποννησιακούς αγώνες σε κάθε άθλημα. Να διακρίνουμε επομένως την γκάμα των αθλημάτων. Ναι, με βάση την Καλαμάτα, ανά μήνα, δηλαδή τους καλοκαιρινούς μήνες, μπορούμε να έχουμε ιστιοπλοεία, κολύμβηση κτλ. Τους χειμερινούς, καράτε, τα πάντα. Σε ένα πελοποννησιακό επίπεδο, με βάση την Καλαμάτα. Ιδέες που είναι χωρίς έξοδα και με έσοδα για την πόλη μας.